Η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και νομίζω ότι η ζωντάνια που μας δίνουν τα παιδιά και όλη αυτή η όρεξη να μπορέσουμε να δουλέψουμε και εμείς πιο σκληρά, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά τα οποία επέλεξαν και το ΙΕΚΑ για να σπουδάσουν και σε πολύ ενδιαφέρουσες ειδικότητες να έχουν δουλειά. Καλοπληρωμένη δουλειά, πολλές δουλειές στη χώρα μας, έτσι ώστε να βλέπουν το μέλλον τους εδώ. Για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό. Πέραν από την εξέλιξη του τουρισμού, που φαίνεται ότι και φέτος θα έχουμε μια καλή χρονιά, ελπίζουμε και καλύτερη από πέρσι. Έχουμε καλούς πρόδρομους δείχτες παρά την πολύ δύσκολη και ρευστή κατάσταση τώρα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι οι ξένοι ταξιδιώτες αλλά και οι Έλληνες ταξιδιώτες θα προτιμήσουν τη χώρα μας και ελπίζουμε αυτά τα παιδιά που σήμερα είναι εδώ πραγματικά να έχουν το πιο φωτεινό και το πιο πετυχημένο μέλλον. Πριν λίγες μέρες σας ακούσαμε να λέτε στην τηλεόραση ότι υπήρχε μία κάμψη στις κρατήσεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αυτό φαίνεται να διορθώνεται σιγά σιγά. Ναι, πράγματι. Έχουμε δει ότι μετά από τις πρώτες τρεις εβδομάδες που πράγματι υπήρξε ένα μούδιασμα, όχι ακυρώσεις όμως σημαντικές και προφανώς όχι για τις χώρες πέραν των δύο έτσι εμπλεκομένων. Φαίνεται ότι έχουμε μία αναθέρμανση στο κομμάτι των κρατήσεων. Πρώτες πτήσεις ήδη έφτασαν. Φανταστείτε ότι στο Ηράκλειο Κρήτης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αφήχθησαν 150 πτήσεις. Φαίνεται να είναι πολύ περισσότερες τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε κόσμο και στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα προκειμένου. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό της καμπάνιας. Σκεφτείτε ότι φέτος η καμπάνια μας με τον ΝΕΟΤ μας θα κρατήσει 12 μήνες. Ναι, η αρχή της τουριστικής σεζόν, προφανώς η μεγάλη καμπάνια, η οποία θα κρατήσει περισσότερο από ποτέ, θα απευθύνεται σε περισσότερες χώρες από ποτέ. Μετά, αμέσως, θα έχουμε την καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό που φέτος είχαμε για πρώτη φορά. Και αμέσως μετά το City Break, το Greekend. Το γνωστό Greekend, το οποίο νομίζω ότι όλοι έχουμε παρακολουθήσει με ενδιαφέρον. Όλα αυτά γίνονται γιατί πέραν από την αντιμετώπιση του σήμερα, η ματιά μας είναι και στο αύριο. Και η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά τα οποία είναι εδώ. Έχουμε, το είπα και πριν, αυτή την ηθική υποχρέωση να καταστήσουμε όσο γίνεται πιο ασφαλές και πιο ελπιδοφόρο το αύριο για αυτά. Αν υπάρχει ένας τομέας του τουρισμού που χρειάζεται πραγματικά ανάπτυξη, να δουλέψουμε πάνω σε αυτόν, ποιος πιστεύετε ότι είναι? Νομίζω ότι είναι η τουριστική εκπαίδευση. Εκπαίδευση και υποδομές, αλλά ίσως και επηρεασμένη και από το κομμάτι της αρμοδιότητάς μου, αρμόδια για την τουριστική εκπαίδευση και τις ειδικές μορφές τουρισμού. Θεωρώ ότι είναι το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος είναι η καρδιά του τουρισμού, αυτό το στοιχείο το οποίο δίνει, το στοιχείο της φιλοξενίας, του επαγγελματισμού και της καινοτομίας. Άρα όσο πιο πολύ επενδύουμε στον άνθρωπο, στην κατάρτιση, στην επανακατάρτιση, στην κτήση νέων δεξιοτήτων, τόσο πιο πολύ θα κερδίσουμε το στοίχημα της ποιότητας που όλοι θέλουμε για τη χώρα μας. Και βέβαια μετά αμέσως το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε υποδομές. Θυμίζω και σε όσους μας παρακολουθήσουν ότι πάνω από 320 εκατομμύρια θα δοθούν στο κομμάτι του τουρισμού, σε νέες μαρίνες, σε ανακατασκευή χιονοδρομικών κέντρων, σε αιματικές πηγές, σε προσβάσιμο τουρισμό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τη χώρα μας συνέχεια να ανεβαίνει σκαλιά και στο κομμάτι της ποιότητας. Είναι νομίζω ένας κοινός στόχος. Κύριος Φρεγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας βρίσκουμε σήμερα εδώ στην ημερίδα του ΙΕΚ Α, όπου μιλάνε για τους τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του τουρισμού. Όντως, μια εξαιρετική ημερίδα, μια εξαιρετική εκδήλωση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα, ειδικά βλέποντας τόσα νέα παιδιά να βρίσκονται εδώ, φοιτητές και σπουδαστές του ΙΕΚ Α, το οποίο θέλω και να συγχαρώ για την πρωτοβουλία. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Όντως, οι τρεις πυλώνες ανάπτυξης του τουρισμού μας την επόμενη μέρα της πανδημίας, την επόμενη μέρα του COVID, είναι οι νέες τεχνολογίες, η εκπαίδευση και είναι ουσιαστικά και η ποιότητα που θέλουμε να προσφέρουμε στον ελληνικό τουρισμό. Αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία εάν θέλουμε την επόμενη μέρα όχι απλά να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο, αλλά να προσελκύσουμε ποιοτικότερο κόσμο, ποιοτικότερους ταξιδιώτες. Διότι τελικά το στοίχημα το μεγάλο για τη χώρα τουριστικά είναι τα περισσότερα έσοδα. Αυτά είναι που θα αντανακλούν στην κοινωνία, αυτά είναι που θα προσφέρουν εισόδημα στο μέσο Έλληνα, αυτά είναι που θα ενισχύσουν την ελληνική οικονομία συνολικά. Ειδικά το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο ελληνικός τουρισμός αναπτύσσεται λίγο δυσανάλογα σε σχέση με το προσωπικό το οποίο θέλει να απασχοληθεί στον τουρισμό, ειδικά το εξειδικευμένο, αλλά ο ρόλος των εκπαιδευτηρίων συνολικά, δημόσιων και ιδιωτικών, είναι εξαιρετικά σημαντικός για την κατάρτιση, για την εκπαίδευση, γενικότερα για τη δημιουργία υψηλού επίπεδου στελεχών για τον τουρισμό που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη.
με το δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί το σημαντικότερο ίσως κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας. Πιστεύετε ότι είναι σε επαγγελματικό επίπεδο ο τουρισμός σε σημαντικό ποσοστό? Κοιτάξτε, ένα στα τέσσερα ευρώ τα οποία παράγει η ελληνική οικονομία προέρχονται από τον τουρισμό. Περίπου το 25 με 30% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος προέρχεται άμεσα ή έμεσα από τον τουρισμό. Αυτό, όπως σας είπα και πριν, δεν αντανακλά τόσο πολύ στις θέσεις εργασίας οι οποίες προσφέρονται προκειμένου να μπορέσει να δουλέψει ο νέος άνθρωπος ειδικά. Εκεί χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη δουλειά και σίγουρα πολύ περισσότερη προσπάθεια. Γίνονται πολλές και σημαντικές προσπάθειες σε αυτό τον τομέα, αλλά έχω την αίσθηση ότι η επόμενη μέρα της πανδημίας, ειδικά από τουρισμός, θα αλλάξει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Νομίζω πρέπει να μας βρει πιο προετοιμασμένους και νομίζω ότι αυτή η μερίδα σήμερα θα δώσει ένα στίγμα για το πώς θα πάμε και την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος Ουλιφάδας, ο κύριος Παπανικολάου, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι μια ακόμη φορά να είμαστε εδώ σε ένα συνέδριο που έχει καθιερωθεί πλέον στην πόλη μας, στο ΙΕΚ Α. Είναι μεγάλη χαρά που μετά από καιρό ξανασυναντιόμαστε. Ο Δήμος Γλυφάδας είναι ένας Δήμος παραθαλάσσιος, τουριστικός, πολλά ξενοδοχεία. Πώς τον βλέπετε να αναπτύσσεται? Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη δημιουργία αυτού που αποκαλούμε Αθηναϊκή Ριβιέρα ή Αττική Ριβιέρα, και οι δύο ορολογίες χρησιμοποιούνται. Την περίοδο αυτή βλέπετε ότι στην Νότια Αττική οι προσπάθειες είναι μεγάλες που γίνονται και αυτό που προσπαθούμε και εμείς να δημιουργηθεί είναι η ισόρροπη ανάπτυξη. Κάθε περιοχή δηλαδή να κάνει ένα βηματισμό θετικό, να προσελκύσουμε όσο μπορούμε το ενδιαφέρον και των τουριστών αλλά συνολικά των συμπολιτών μας από όλη την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι με πολλή προσπάθεια το καταφέρνουμε. Με την πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια πώς τα έχετε δει τα πράγματα? Περάσαμε και εμείς δυσκολίες. Ζήσαμε όμως και την ανάγκη των πολιτών να έρθουν στην παραλία μας, να κάνουν ωραίες βόλτες στο βουνό μας, να μπορέσουν να χαρούν ανοιχτούς χώρους της πόλης μας, ανοιχτές εγκαταστάσεις. Και σε αυτή τη βάση ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας. Κάνουμε μεγάλη ανάπλαση στην παραλία μας, δημιουργούμε καινούργιους χώρους άθλησης ανοιχτούς, δημιουργούμε μονοπάτια στο βουνό για πεζοπορία. Όλες αυτές οι προσπάθειες ούτως ή άλλως θέλαμε να γίνουν, λόγω της πανδημίας επιταχύνθηκαν ακόμη περισσότερο. Κύριε Αντώνη Στελιάτος είναι μαζί μας, πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και εσάς. Το κομμάτι στο οποίο είσαστε πρόεδρος, τα σκάφη, οι πλοιοκτήτες, είναι ένα κομμάτι το οποίο συμμετέχει πολύ ενεργά στο θέμα του τουρισμού. Είναι αλήθεια και περιμένουμε και περισσότερη στήριξη από την κυβέρνηση. Να πω μόνο ότι η συνεισφορά μας από το 20% που συνεισφέρει ο τουρισμός στο ΑΕΠ, εμείς συνεισφέρουμε το 1,43% και η κρουαζιέρα συνεισφέρει το 0,48%. Έχουμε 5.500 επαγγελματικά ελληνικά τουριστικά σκάφη με ελληνική σημαία. 3.000 ελληνικά πληρώματα δουλεύουν σε εμάς και το καλοκαίρι, όταν είναι καλή σεζόν, μην πάρουμε το 20 και το 21 γιατί είναι χρονιές COVID, περίπου 10.000 ακόμα ναύτες, καμαρωτίνες, καμαρώτοι και μάγειροι καλύπτουν το ξενοδοχειακό των σκαφών. Άρα νομίζω η ενεργητική αυτή τη μορφή τουρισμού είναι μια πολύ προσοδοφόρα για την ελληνική οικονομία. Πριν με ρωτήσετε τι θα κάνουμε του χρόνου, φέτος μάλλον δεν γνωρίζουμε. Φαίνεται από την αρχή ότι μάλλον φαινόταν μια πολύ καλή χρονιά, όμως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας επηρέασε ήδη με την ακύρωση των αυλοσυφόρων από Ρώσους, Ουκρανούς και Αμερικανούς και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει, γιατί είναι κρίμα για τους ανθρώπους να χάνονται σε έναν πόλεμο τον 21ο αιώνα. Αφήνοντας την άκρη τη συγκυρία του πολέμου αυτή τη στιγμή, μιλώντας με τα συνηθισμένα νούμερα που είχατε τα προηγούμενα χρόνια, πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος ανάπτυξης ακόμα περισσότερο? Τεράστιος με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Έχει κατατεθεί ένα νομοσχέδιο στη Βουλή χθες, αλλαγή του νόμου των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών. Η Ένωσή μας δεν συμφωνεί σε μερικά από αυτά, αλλά να δούμε τι θα προκύψει.